Η είδηση έβγαλε απάντηση του Υπουργείου Εθνική Άμυνα σχετικά με ερώτηση του βουλευτή κυρίου Κυριάκου Βελόπλου με θέμα προβληματισμή σχετικά με την υλοποίηση του πολυπροβεβλημένου προγράμματο ανάπτυξη UAV Αρχήτα. Η απάντηση του Υπουργείου Άμυνα ανέφερε ότι η χώρα μα συμμετέχει στο πρόγραμμα Hybrid για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενό μη επανδρομένου UAV μεγάλη αυτονομία προωθούμενο με κινητήρα κυψελίδων υδρογόνου. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει δηλώσει υποστήριξη από κοινού με τη Γαλλία και την Κροατία στο ΔΟΠΕΑΣ Hybrid, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα να υλοποιείται στο δεύτερο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας EDF με συντονιστή της κοινοπραξίας στη γαλλική εταιρεία Diller και συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας ISD. Το συγκεκριμένο δοπέα με χρονοδιάγραμμα υλοποίηση 36 μηνών έχει ω στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενό καινοτόμου μη επανδρομένου αεροσκάφου μακρά αυτονομία, προωθούμενο με ηλεκτρικό κινητήρα και ψηλίδων υδρογόνου. Το πρωτότυπο UEV θα είναι αθόρυβο και θα έχει δυνατότητα κάθε της απογείωσης και προσγείωσης Vetol, Architecture σε μικρή επιφάνεια. Ο δε συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3.356.586 ευρώ με χρηματοδότηση σε ποσοστό 94,25% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι απαιτήσει χρηματοδότησης από πλευράς Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναμένεται να μην υπερβαίνουν τα 70.000 ευρώ. Τέλο αναφορικά με το πρόγραμμα Αρχίτα, σύμφωνα με στοιχεία τη ΕΑΒ, το αναπτυσσόμενο αερόχημα, το οποίο προορίζεται για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, Βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο λεπτομερού σχεδίαση. Ενώ το πρώτο προβιομηχανικό πρωτότυπο προγραμματίζεται να κατασκευαστεί εντό του τρέχοντο έτου, με τη γραμμή βιομηχανική παραγωγή να τίθεται σε λειτουργία εντό του πρώτου τριμήνου του έτου. Την ίδια περίοδο, οι Τούρκοι έχουν επιδοθεί σε μια κούρσα κατασκευή επιθετικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων αλλά και άλλων τύπων, με ένα μόνο σκοπό σε πιθανή περίπτωση ελληνοτουρκική σύγκρουση αυτή τη στοχοποίηση κρίσιμων ελληνικών εγκαταστάσεων χωρί το βραχνά τη ισχυρή πολεμική αεροπορία, αν αυτό βέβαια θα ήταν για αυτού εφικτό. Ο στόλο των τουρκικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων θα έχει πολύ πιθανόν την κύρια αποστολή καταστροφή κρίσιμων για τη χώρα μα υποδομών σε κάθε σενάριο που θα πρέπει να εξετάσουμε στο Αιγαίο. Γι' αυτό και οι πληροφορίε για ελληνικό πλέγμα ηλεκτρονικού πολέμου θα πρέπει να είναι η πρώτη μα προτεραιότητα, μαζί με την κατασκευή σε ικανό αριθμό ελληνικών UCAV που θα μα λύσουν τα χέρια σίγουρα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.